θα το συνηθίσω ποτέ. Χριστίνα, τι φοράς σε μεδάκι? Ναι. Κοπανέλι. Με Κροατία. Έβγαλε το κοπανέλι να μας δείξει. Ενθουσιάστηκε. Σεφ, είπε ο Κωστής ότι λόγω Σεμεδακίου θα κάνει bullying στη Χριστίνα. Μάλιστα. Σήμερα άμα παίξουν μαζί. Οπότε αποκλείστηκε. Ο Φρέντζιος δεν έχει στυλ, δεν ξέρει τι θα πει Σεμεδάκι κάτω από την τηλεόραση. Οπότε θέλει να μου κάνει bullying για το shirt μου. Σεμεδάκι. Έπιπλο. Τι είναι το έπιπλο? Έπιπλο. Χριστίνα! Ναι. Τι φάση σήμερα? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το αγαπώ. Για πες, απάντα ρε παιδί μου. Περιμένουν τι όλοι να σου πω, ρε, τι όλοι να... περιμένουν να απαντήσεις. Το πρωί που εξύπνησα έπιαμε μονότερμα με το Σεμεδάκι. Μάλις με ρε κουμπάρε, αφού δεν έχω άλλα ρούχα να φορήσω. Άμα την κάνετε ένα κοντινό, θα έχουμε στις τηλεοράσεις μας κατευθείαν το Σεμεδάκι από κάτω για ντεκόρ. Το πρωί την είδα και έκανα έτσι το τηλεκοντρόλ. Δεν ήξερα, λάθος σημάδεψα. Ο Ηλίας πήγε να ακούμε σε ένα βάζο στο νόμο. Το κερί σήμερα έπρεπε να το κάνει, ρε φίλε. Με αυτό που φοράει. Πρέπει να πάμε το κερί. Όπως Ζαφυρόπουλε, τι γλίτωσες. Τι γλίτωσες. Θυμάσαι εκεί που έκανε την πιατάρα με την πάπια και το κερί. Εγώ δεν έκανα κερί. Ναι, το κερί το κάνει η Χριστίνα. Αν πήγαινε έτσι με το κερί, υπήρχε περίπτωση να κέρδιζες. Η οσία. Πριν μας πείτε τι μας έχετε φέρει. Χριστίνα, θες να μας πεις τι τραγουδούσες στην αρχή της δοκιμής? Τραγουδούσα. Α, όχι. Όχι. Μια χαρά. Έψελνε. Καλόγρια. Να πω τραγουδούσα, βίσου. Που έψελνες, λέει ο Σεφ. Που έψελνες. Χριστός Ανέστη. Να μου τραγουδούσα σήμερα, βγάλαμε ότι είμαι σε μεδάκι για την τηλεόραση, ότι είμαι τραβεζομάντιλο, ότι είμαι που τούτο μοναχή. Είπατε μου τα ούλα σήμερα, θα την ξαναβάλω το... Δεν θα ξαναβάλω αυτό το που κάμισο. Πες το σε μεδάκι. Ναι. Είδες τι κάνει το σε μεδάκι, πες το. Χριστός. Καλά, Άγχελ. Τέλος, που αύριο φανελούες, Δευτέρα μπλε, Τρίτη κίτρινη, Τετάρτη κόκκινη και Παρασκευή άσπρη, τέλος. Ζητώ συγγνώμη από μέρους μου για το χαμένο πόντο. Συγχωρέσαι, Χριστίνα. Εμείς οι δύο ήμασταν. Συγχωρέσαι τον. Πάλι στα κοντά. Λίγα σε συγχωρώ. Αφού μου έβγαλαν τη ρετσινιά σήμερα, είπα να σε ευλογήσω από πάνω στον εξώστην τα παιδιά, έτσι ώστε να έχουν μια ήρεμη ψηφοφορία. Είναι ειρηνική ψηφοφορία. Ποιος ρώτησε, ρε. Λίγα, σε συγχωρώ, παιδί μου. Το έχει βάλει ο Τζον Μάικ.